και να ξαναγυρίσουμε φυσικά στα του οίκου μας και πάμε στη Σύση Χριστίδου, που παραμένει το ίδιο πάνελ εκπομπής. Αναμένονται δύο νέες προσθήκες. Είναι πασίγνωστα πρόσωπα, ο κόσμος τους αγαπάει πάρα πολύ. Μιλάς με γρίφους, Γέροντα. Πάντα με γρίφους μιλάω. Και φυσικά και εδώ θα έρθει ένας πασίγνωστος μάγειρας και θα τον δούμε στις οθόνες μας. Οι μάγειρες που αναφέρθηκες είναι παιδιά από το MasterChef. Μπορεί. Μπορεί, δεν ξέρω. Το ένα ή το δύο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εμένα ξέρετε τι μ' αρέσει σε αυτή την ομάδα, γιατί τους παρακολουθούσα όλο το καλοκαίρι. Κάνουν διακοπές όλοι μαζί. Δηλαδή είναι και η Σύση και ο Παύλος Σταματόπουλος και η Βαλαβάνη μαζί με τον Βασάλο. Δηλαδή δείχνουν ότι. Κατάλαβα. Η μία θα είναι η Βαλαβάνη. Α! Ναι, λογικά αφού έφυγε από την Ναταλία. Σωστά. Μπορεί. Παιδιά, σας τα λέω γιατί του Όπεν δεν τα ξέρω. Την πυθία κάνω. Αλλά τους έβλεπες ότι όλο το καλοκαίρι ήταν πολύ αγαπημένοι και κάναν διακοπές μαζί, που σημαίνει ότι αυτή η παρέα έχει δέσει και υπάρχει χημία μεταξύ τους. Παιδιά, εγώ να πω πάντως, τα υπόλοιπα παιδιά τα ξέρω. Γνώρισα όμως τον Κωνσταντίνο τον Βασάλο και τον γνώρισα την πρώτη μέρα της εκπομπής μου. Και πραγματικά τον εκτίμησα πάρα πολύ και τον ευχαριστώ, γιατί με έπιασε πριν ανέβαινε στην εκπομπή και έτσι θέλω να μου πει πέντε πράγματα, να με βοηθήσει. Πολύ καλό παιδί και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ πιο όμορφος από κοντά, παιδιά. Ισχύει, δεν είναι. Αλήθεια, δηλαδή, είναι το γυαλί ωραίο. Βγαίνει κούκλος, αλλά είναι πιο ωραίος από κοντά. Αλήθεια. Να πω και κάτι που δεν ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχει πει. Ότι με τον Κωνσταντίνο πριν δύο χρόνια κάναμε δοκιμαστικό για να έρθει στην εκπομπή στον Α πριν κλείσει εδώ. Και ήρθε εδώ. Δεν το ξέρω. Και καλά έκανε που ήρθε εδώ. Το παιδί σώθηκε και ήρθε εδώ και μπράβο, του κάνει επιτυχία. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι όμορφο παιδί. Κωνσταντίνος Βασάλος, που όταν αγγίζουμε την τελειότητα, θα αργαλιά του Βασάλος. Και έχει δρόμο μπροστά του.